Σε lifting τη κυοφορούμενη ρύθμιση για την αναπλήρωση των εργάσιμων ωρών τη προληπτική καραντίνα με μία αμοιβόμενη υπερεργασία και υπεροριακή απασχόληση προχωράει η κυβέρνηση. Μετά και τι έντονε αντιδράσει που ξέσπασαν, η νέα διάταξη, σύμφωνα με πληροφορίε, αναμένεται να προβλέπει πω ο εργαζόμενο που θα μπαίνει σε προληπτική καραντίνα σύμφωνα με τι οδηγίε του ΕΟΔΗ θα υποχρεούται να αναπληρώνει μετά την επιστροφή στην εργασία του τι μισέ εργάσιμε ημέρε και ώρε κατά τις οποίες έμεινε σε καραντίνα με υπερεργασία μιας ώρας ανά ημέρα εκτός του συμβατικού του ωραρίου και εφόσον δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί τηλεργασία. Το βλέπω λογικό κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή αυτή τη στιγμή που θα κάθομαι και θα πληρώνομαι λόγω της καραντίνας κάπως θα πρέπει να βγάλει κάποιο κέρδος στο αφεντικό που θα με πληρώνει. Οπότε μου φαίνεται λογικό το να κάθεται να κάθω κάποια παραπάνω ωράρια ώστε να συμπληρώσω το μισθό αυτό που πρέπει να πάρω. Ναι, απλά λόγω του καιρού, όπως και αυτό θα κάνει υποχώρηση και θα με κάνει, θα με δώσει καραντίνα και θα με πληρώνει, έτσι εγώ θα πρέπει να σκεφτώ και λίγο κάτι εκτός από εμένα δηλαδή και να δω και τη δικιά του επιχείρηση, γιατί αυτός δεν τα βρίσκει, δεν γεννάει λεφτά, οπότε κάπως πρέπει να τα βρει. Προσωπικά για μένα, σαν επαγγελματίας που είμαι εδώ, αν ο υπάλληλός μου θα πάει κάπου, εννοείται που θα μείνει καραντίνα, εκτός αυτού θέλω να με φέρει το τεστ, γιατί εδώ παίζουμε ζωές. Αυτό θεωρώ είναι το σωστό για όλους μας. Θα ήταν βοηθητικό για εσάς όμως να αναπληρώσει μερικές ώρες εργασίας μετά, αφού θα λείπει μία εβδομάδα λόγω της καραντίνας. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι, θα ήταν σωστό. Γιατί θα χάσω δουλειά μία εβδομάδα και εγώ δεν. Πού θα τα βγάλω αυτά τα λεφτά. Θεωρώ θα ήταν το καλύτερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα διάταξη θα δίνει τη δυνατότητα της αναπλήρωσης των ωρών που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της προληπτικής καραντίνας των 7 ή 14 ημερών και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2020, ημερομηνία που είχε τεθεί ως όριο στην αρχική διάταξη για την περάτωση της αναπλήρωσης των χαμένων ωρών. Σημειώνεται πως οι μέρες της προληπτικής καραντίνας θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται κανονικά. Είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να συμβεί αυτό. Να δουλέψει δηλαδή υπερορίες για. Κάτσε έναν ερωτική, θα κάτσεις 7 μέρες, δεν θα το κάνεις για να μην κολλήσεις, ας πούμε, να προφυλάξεις το κατάστημα λογικά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συμβεί αυτό, δηλαδή να δουλέψεις υπερορίες. Αυτό. Τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Οι δύο εργαζόμενοι. Τα πράγματα έτσι πως γίναν τώρα, ας πούμε, εντάξει, όλοι έχουν το δίκιο τους. Επομένως, να βοηθηθεί και ο εργαζόμενος. Και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης. Ειδικότερα, στην αρχική διάταξη προβλεπόταν πως ο εργαζόμενος που μπαίνει σε προληπτική καραντίνα για 7 ή 14 ημέρες, όπως απαιτεί ο ΕΟΔΗ, προκειμένου να προστατευτεί ο ίδιος και οι συνάδελφοί του από πιθανή έκθεση κίνδυνο λόγω του κορονοϊού, θα λαμβάνει κανονικά το μισθό του και θα καλύπτονται οι εισφορές του από τον εργοδότη. Αλλά όταν επιστρέφει, θα πρέπει να αναπληρώνει τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της καραντίνας, εφόσον δεν είναι εφικτή η λύση της τηλεργασίας.